Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε έναν αβέβαιο κόσμο όπως αυτόν στον οποίο συμβαίνουν τρομοκρατικές επιθέσεις σαν αυτή που έγινε πριν από λίγη ώρα στο Λονδίνο, άγνωστος ακόμα ο αριθμός των νεκρών, σίγουρα δύο, υπάρχουν πολύ σοβαρά τραυματίες. Σημειώθηκε επίθεση εναντίον αστυνομικού με μαχαίρι, ενώ ένα όχημα με δύο επιβάτες έπεσε πάνω σε πεζούς. Με τον Ερντογάν να τρομοκρατεί ότι οι Ευρωπαίοι με την πολιτική που ακολουθούν δεν θα αισθάνονται πουθενά ασφαλείς σε όλο τον κόσμο. Με την αξιολόγηση να κλείνει και να μην ξανακλείνει και να ολοένα να κλείνει και τελικά να αργεί να κλείσει και αυτόν τον ανιστόρητο, τον λαϊκιστή Ολκής Ντάισελμπλουμ να ρίχνει τις ευθύνες των προβλημάτων των Νοτιοευρωπαίων στις πατάλες σε πιωτά και γυναίκες, η εκπαίδευση αντιστέκεται. Η εκπαίδευση υπάρχει. Υπάρχουν εκεί έξω εκπαιδευτικοί που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο και να εμπνεύσουν τη νέα γενιά ώστε να κάνει τα απαραίτητα βήματα εμπρός για την ανάταξη και της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης και του κόσμου και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την υπέρβαση όλων αυτών των προβλημάτων που μας απασχολούν και καταδυναστεύουν την καθημερινότητά μας. Μια τέτοια πράξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Απριλίου στην Καβάλα με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Καβάλας. Μαζί μας είναι το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Καβάλας, Λυκούργος Μαγκαφάς. Χαίρετε κύριε Μαγκαφά. Καλησπέρα κύριε Σπιτσέρη. Κύριε Μαγκαφά, ήταν λίγο περιπητειώδης η εισαγωγή. Προσπάθησα στο μέτρο του δυνατού να συμπυκνώσω την επικαιρότητα όπως καταγράφεται αυτή τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό ζούμε. Ζούμε σε ένα χώρο ασταθή. Υπάρχει ο κίνδυνος η ανθρωπότητα να πέσει σε χρόνια σκοτεινά, αν δεν έχει ήδη πέσει αυτά, αν δεν τα ζούμε ήδη αυτόν τον ζόφο και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η υπόθεση. Η επανάσταση του αυτονόητου αργεί και στην Ελλάδα, αλλά αργεί και στην Ευρώπη. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι όπως η Ένωση Ελλήνων Φυσικών που λένε εδώ εμείς κάνουμε μια άλλη δουλειά. Σε αυτό θα υπάρξει ελπίδα. Σωστά. Ναι. Και τελικά στην εκπαίδευση και στη δημιουργία καλύτερων ανθρώπων του αύριο, νομίζω ότι βρίσκεται στα σίγουρα η ελπίδα. Σίγουρα πάνω σε αυτά που λέτε είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή ότι το αύριο στηρίζεται στην εκπαίδευση. Σωστή εκπαίδευση είναι εγγύηση για το αύριο, για τους ανθρώπους του αύριο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών Καβάλας, το παράρτημα της Καβάλας, μαζί με τον Σύμβουλο Φυσικών Καβάλας, τον κύριο Πεδοπιμητάκη, με τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ, τον κύριο Ζηλιακοβινού, μου φαίνεται ότι είναι, την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διοργανώνει έναν διαγωνισμό πειραματικής φυσικής. Τι είναι αυτός ο διαγωνισμός? Όταν λέτε πειραματική φυσική, το εννοείτε? Βεβαίως. Γιατί οι μνήμες που εγώ ανασύρω από τα μαθητικά μου χρόνια είναι ότι τα πειράματα στη φυσική τα βλέπαμε μόνο τυπωμένα στο χαρτί. Τι εξαιρέσει κάποιων οργάνων που είχε πάρει ένας φωτισμένος δάσκαλος όταν ήμασταν στο δημοτικό, 5η-6η δημοτικού, που μας έδειχνε κάτι φάσματα και κάτι αυτά, εκεί τέλειωσε η ιστορία μας και η όποια επαφή μας στα μαθητικά χρόνια με την πειραματική φυσική. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια. Καταρχήν πρέπει τουλάχιστον το προσωπικό μου βίωμα είναι ακριβώς, κύριε Μαγκαφά. Πρέπει να. Ακριβώς αυτό το βίωμα που έχετε εσείς. Είναι, νομίζω, δεν είναι. Θα έλεγα περίπου το 99% της Ελλάδας. Ναι, δεν ήταν μια μοναχική μου πορεία. Και μάλιστα όταν μιλάμε για μάθημα φυσικής αυτή τη στιγμή, εννοεί κάποιος, αυτή η φυσική που γίνεται στα σχολεία μας, εννοεί τη φυσική μια πέτρα μάζα σμή που την αφήνουμε με ένα ύψος H να βρεθεί ο χρόνος που θα φτάσει στο έδαφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα η φυσική που διδάσκεται στην Ελλάδα, με τον ΑΒ τρόπο. Και βεβαίως αυτούς οι οποίοι χτυπούν τις πόρτες σε πανεπιστήμια, όπως είναι πολυτεχνικές σχολές ή ιατρικές σχολές, ενίοτε θυμούνται τα πολύ δύσκολα θέματα, ξεκινώντας με τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, ένα θέμα εξαιρετικά δύσκολο το 1975 στο Πολυτεχνείο, ή τα θέματα πριν 2 έτη που έπεσαν σε πανελλήνιες εξετάσεις, που είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά αυτό όμως. Αλλά η φυσική ως επιστήμη κατανόησης του κόσμου, κατανόησης
των δυνάμεων που αυτή τη συσκευή κινητού τηλεφώνου την υποχρεώνουν να πέσει αν την αφήσω από τα χέρια μου εδώ στο τραπέζι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς δεν υπάρχει από το πιο απλό. Που αυτό δεν είναι η φυσική. Ακριβώς. Η φυσική... κατανόηση του τρόπου που κινείται ο κόσμος. Εγώ θα σου πω ποια είναι η δουλειά του φυσικού. Η δουλειά του φυσικού επιστήμονα είναι να παρατηρεί τη φύση και να καταγράφει τα διάφορα φαινόμενα με μαθηματικούς νόμους. Αυτή είναι η φυσική. Το αντικείμενο της φυσικής επιστήμης. Αυτό ως επιστήμη... Νομίζω ότι ο Γαλιλαίο Γαλιλαίο είχε πει ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με αριθμούς και εξισώσεις. Κάπως έτσι το είχε πει ο Γαλιλαίο Γαλιλαίο. Αυτό, αλλά ότι το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο με μαθηματικά σύμβολα τα οποία μένει σε εμάς να τα ανακαλύψουμε. Εγώ θα πω κάτι πιο απλό, πέρα του τύπου Γαλιλαίου. Εγώ θα σας πω ότι η γλώσσα με την οποία μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι είναι οι αριθμοί και εξισώσεις. Εκεί δεν υπάρχει αφισβήτηση, εκεί είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Αφήστε που είναι και παγκόσμια γλώσσα, έτσι. Είναι παγκόσμια, φυσικά. Και αιτία αυτού είναι ότι η φυσική έχει μπει και σε άλλες επιστήμες. Παραδείγματος χάρη στην ιατρική. Οι διαγνωστικές μέθοδοι ιατρικής, περισσότερες ή ένα πολύ μεγάλο μέρος, στηρίζονται στη φυσική και στη χημεία, πρέπει να ξέρετε. Οι περισσότερες διαγνωστικές μέθοδοι. Λοιπόν, οι επιστήμες σήμερα και ειδικά οι θεμελιώδεις επιστήμες όπως είναι η φυσική, τα μαθηματικά. Μάλιστα, μια που είστε και καθηγητής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γνωρίζω ότι δύο σπουδαστές, αν δεν κάνω λάθος, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάνουν ένα διδακτορικό στην ιατρική ως μηχανολόγοι. Ως μηχανικοί. Γιατί πλέον οι γνώσεις της μηχανικής είναι απαραίτητες. Αυτό λέγεται εμβιομηχανική το αντικείμενο. Και πρέπει να σας πω μια που το αναφέρετε. Είναι αντικείμενο έρευνας στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, στο Imperial, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία. Και έχει έρθει και στην Καβάλα αυτό. Είναι σημαντικό να το πούμε. Αλλά ας πάμε στο αντικείμενο της φυσικής. Δυστυχώς η φυσική στα σχολεία μας, με τα αναλυτικά προγράμματα έτσι όπως εφαρμόζονται, αποστεώνει πλήρως την ουσία της φυσικής και στην πραγματικότητα τα παιδιά διδάσκονται μια θεωρητική φυσική που αφορά όμως τον πραγματικό κόσμο. Κάτι το οποίο πραγματικά στεγνώνει τον μαθητή δεν και τη γνώση και το ενδιαφέρον. Βήμα πρόοδου από τότε, από τις δικές μου αναμνήσεις από τα μαθητικά μου χρόνια, κύριε Μαγκαφά. Είμαστε εκεί περίπου. Περίπου εκεί είμαστε. Βέβαια, πρέπει να πω, παρόλο που δεν έχω διδάξει εγώ σε λύκειο ποτέ, πρέπει να σας πω ότι κάποια χρονική στιγμή, αν θυμάμαι καλά τη δεκαετία του 90, έχει μπει η πειραματική φυσική, ένα βιβλίο πειραματικής φυσικής στα λύκεια, αλλά το οποίο μέσα από τις διάφορες μεταρρυθμίσεις ξανααφαιρέθηκε αυτό το πράγμα. Φυσική λοιπόν είναι ο μαθητής να έρθει σε επαφή με ένα φαινόμενο, να το κάνει εργαστηριακό το φαινόμενο, το πείραμα, να μπορέσει κάποια πράγματα να χρησιμοποιήσει εξισώσεις, να βγάλει αριθμούς και τελικά να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι η πειραματική φυσική. Αλλά να το δει και να συμβαίνει μπροστά του. Να είναι βιωματική γνώση. Βιωματική γνώση. Αυτή η γνώση. Να καταλάβει ότι ευθύνονται τι τρέχει, τι οι καθηγητές στα σχολεία μας. Ευθύνεται το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο στην Ελλάδα, που δεν επιτρέπει στον καθηγητή, δεν έχει τη δυνατότητα αντιχρονική να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ούτε τα μέσα. Για τα μέσα μπορώ να σας πω το εξής. Τα μέσα ενδεχομένως δεν είναι τόσο ακριβά. Ξεπερνούνται τα μέσα. Δεν είναι τόσο ακριβά τα μέσα. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και ίσως είναι υπέρ της μίμησης κάποιου δασκάλου που είχα, θα πω και το όνομά του, Παναγιώτη Ζαχαριάδης, τον είχα στην 5η Δημοτικού. Δεν πέρασε ούτε ένα μάθημα. Ούτε ένα μάθημα φυσικής που κάναμε σε εκείνη τη σχολική χρονιά χωρίς να μας κάνει ένα επιδεικτικό πείραμα. Και ξέρετε, μερικά πράγματα εντυπώνονται. Τώρα το ότι εγώ θυμήθηκα ένα φωτισμένο δάσκαλο στην 5η και στην 6η Δημοτικού και εσείς θυμάστε τον δάσκαλό σας στην 5η Δημοτικού, αυτές είναι οι καλύτερες μνήμες ό,τι αφορά την πειραματική φυσική από τα μαθητικά μας χρόνια, είναι ενδεικτικό της απερίγραπτης φτώχειας. Εγώ το λέω το εξής. Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκεφτείτε ότι το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Σας λέω ότι στα σχολεία που ξέρω στην Καβάλα, κάποιοι καθηγητές φυσικοί, διευθυντές ή δεν ξέρω πώς το καταφέραν, και φτιάξαν και εργαστήρια. Και διδάσκονται ως ένα βαθμό τα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι πιο ότι αυτά είναι μεμονωμένα. Δηλαδή, στο βαθμό που το αναλυτικό πρόγραμμα το επιτρέπει. Ναι, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι το μάθημα φυσικής να υπάρχει πέρα από το μάθημα φυσικής που υπάρχει σήμερα, να υπάρχουν και 2 ώρες άλλες πειραματική φυσική. Να μπει μέσα ο μαθητής, να δει την ελεύθερη πτώση, να δει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, να δει τις συνέπειες του ηλεκτρικού ρεύματος, του συνεχούς, του όλα αυτά τα πράγματα, τα φαινόμενα, να τα ζήσει, να τα δει, να τα πιάσει, να τα αγγίξει. Να καταλάβει ότι το πιο απλό πράγμα που πατάει ένα διακόπτη και φωτίζεται ένα δωμάτιο, στην ουσία είναι φυσική αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, ο μαθητής φυσική θεωρεί κάποια περίεργα σύμβολα και κάποιες εξώσεις και ενδεχομένως ένα αυστηρό καθηγητή
ο οποίος του κάνει ζωή δύσκολη. Δυστυχώς έτσι καταντήσαμε. Πρέπει να πω παρόλα αυτά ότι μια που φτάσαμε στο. Και μέσα σε αυτό χάνεται η χαρά της γνώσης. 100%. Και εσείς εδώ λέτε το πανηγύρι της φυσικής. Ακριβώς. Υπάρχει πανηγυρική διάσταση δηλαδή. Μα είναι πανηγύρι. Είναι χαρά. Είναι χαρά, ακριβώς. Είναι χαρά να διασκεδάζοντας. Να ανακαλύπτεις τον κόσμο. Μαθαίνω διασκεδάζοντας. Αυτό είναι η πειραματική φυσική. Το αξιοσημείωτο με αυτόν τον διαγωνισμό είναι ότι τον κάναμε πιλωτικά φέτος στην Καβάλα, με τη λογική στον νομό Καβάλας, με τη λογική να δούμε πόσος κόσμος θα έχει ενδιαφέρον και να κινήσουμε το ενδιαφέρον συναδέλφων, δασκάλων ενδεχομένως, γιατί είναι και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, πρέπει να σας πω. Είναι τεράστιο το αποτέλεσμα. Είναι 19 συμμετοχές. Σε φυσική που δεν διδάσκεται στην πραγματικότητα, να εμφανίζονται. 19 συμμετοχές είναι. Σχολεία συμμετέχουν, έτσι. Θα σας πω, είναι 18 τα σχολεία, γιατί έχει διπλή συμμετοχή. Είναι, αν θυμάμαι καλά, 12 γυμνάσια και 7 συμμετοχές από δημοτικά. 2 συμμετοχές έχουμε από το δημοτικό. Οι συμμετοχές αυτές είναι ατομικές ή ομαδικές? Είναι ομαδικές μαζί με τον καθηγητή. Ομαδικές, μια τάξη ολόκληρη ή μια ομάδα μαθητών? Μια ομάδα μαθητών. Και αυτό όλο. Πρέπει να πω ότι μας εντυπωσίασε πάρα πολύ, διότι χωρίς να είναι ευρέως γνωστός ο διαγωνισμός, το ξεκίνησαμε φέτος πρώτη χρονιά. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι τον διαγωνισμό τον σχεδίασε και μας τον πρότεινε η πρόεδρος του συλλόγου, είναι γυναίκα η Ματούλα Ισιδεροπούλου, καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θηλυκό μυαλό, σαν να λέμε. Εγώ θα έλεγα ότι πάντως είχε αυτό το όραμα. Και οφείλω να πω ότι φαίνεται ότι είναι ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός, μεγάλη επιτυχία. Έτρεξε κόσμος και αυτό που μας έτσι συγκίνησε κιόλας είναι ότι και το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Καβάλα συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό. Και είναι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι οι παιδιά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πειραματική γνώση, με τη βιωματική γνώση της φυσικής. Ο διαγωνισμός θα πω εξής. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά, τι θα κάνουν αυτές οι ομάδες μαθητών με τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού? Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Θα κάνουν επίδειξη κάποιων πειραμάτων, τα οποία θα αξιολογηθούν πρώτον στην πρωτοτυπία και γενικά στην επιλογή του θέματος, στο βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει. Το δεύτερο που θα αξιολογηθούν είναι στο κομμάτι του πόσο καλά εκτελήχθηκε το πείραμα. Επίσης θα αξιολογηθούν στο κομμάτι που αφορά το χειρισμό των συστημάτων, των οργάνων, της συνεργασίας της ομάδας και ακόμα της εξήγησης των αποτελεσμάτων και παρουσίαση του όλου φαινομένου. Πώς έχετε επιτύχει να μην είναι όλα τα πειράματα στο ίδιο πλαίσιο, εγώ σας λέω το εντελώς συμπτωματικό, ξαφνικά και οι 19 συμμετοχές ασχολούνται με το ίδιο πείραμα, λέω. Αυτό δεν θα ήταν κακό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να κάνεις το ίδιο πείραμα. Ναι. Θα είναι ενδιαφέρον να κάνεις το ίδιο πείραμα με διαφορετικά υλικά, με διαφορετικά συστήματα. Ξέρετε κάτι, για την Επιτροπή θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συγκρίνει αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι όμως έτσι τα πράγματα. Γιατί τα πειράματα που υπάρχουν στη φυσική για το ίδιο φαινόμενο, τουλάχιστον και τα βιβλία περιγράφουν 2 ή 3. Και τα βιβλία ακόμα περιγράφουν. Άρα δεν θα συμβεί. Μακάρι να συνέβαινε, δεν θα ήταν εύκολο, σας λέω, για την Επιτροπή. Την Κυριακή, την επόμενη μέρα, αυτά θα γίνουν το Σαββάτο, ο πειραματικός διαγωνισμός. Σάββατο 1 Απριλίου. Πού θα γίνουν? 1 Απριλίου, στο 3ο Λύκειο Καβάλας, και ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το Σάββατο. Την Κυριακή θα ανακοινωθούν τα βραβεία και θα γίνει και απονομή των βραβείων στους νικητές. Όπως και θα δοθεί και κάποια πιστοποίηση σε όλους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Αυτά τα βραβεία θα έχουν. Ναι, δεν θα ήθελα να τα πω από τώρα τα βραβεία, θα τα δούμε εκείνη την ώρα. Είναι κάποια ενδιαφέροντα. Το σημαντικότερο όμως είναι η συμμετοχή. Πρωτίστως είναι η συμμετοχή και η γνώση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό στοχεύαμε πρωτίστως να βάλουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με το πείραμα. Είναι βασικό πράγμα το πείραμα. Και ξέρετε κάτι, το πείραμα, επειδή λίγο τα μπερδεύουμε τα πράγματα, το απλό πείραμα, αυτό που είναι το σχολείο, είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και ένα σπίτι του. Με απλές συσκευές, με απλά υλικά. Επίσης η μελέτη του πειράματος είναι κάτι που και αυτό μπορεί ο μαθητής με κάποια βοήθεια από τον καθηγητή να το κάνει. Εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι ότι ό,τι μαθαίνεις μέσα από τέτοιες διαδικασίες, το κουβαλάς μια ζωή. Το κουβαλάς. Το κουβαλάς μια ζωή. Και αυτό είναι το πιο βασικό που θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά. Αυτό το πράγμα να το κερδίσουν μέσα από δικές τους ενέργειες, από δικιά τους διαδικασία. Αυτό όμως δείχνει, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Μακαβάη, γιατί δείχνει ότι το ελληνικό σχολείο της παπαγαλίας και της αποστήθησης ακόμα, δυστυχώς, αυτό είναι ακόμη το ελληνικό σχολείο σε μεγάλο βαθμό, παρά τις εξαιρέσεις και την καλή δουλειά που γίνεται από πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσπαθούν, σε αυτό το σχολείο υπάρχουν αντιστάσεις. Να σας πω κάτι. Δηλαδή,
Να σα πω κάτι. Γιατί ακούω πολλέ φορέ. Μεγάλο αριθμό των συμμετοχών. Ακούω κριτικέ. Προφανώ για να υπάρχουν συμμετοχέ υπάρχουν καθηγητέ και δάσκαλοι οι οποίοι όθησαν τα παιδιά. Κάνα όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να συμμετέχουν. Δεύτερον, παρόλο που κάνουμε τόσες κριτικές για την ελληνική παιδεία, τα παιδιά της τρίτης λυκείου που περνάνε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο και σύστημα. Επώδυνο. Είναι τρομερό αυτό το σύστημα. Ναι. Φτάνουν σε ένα επίπεδο γνώσης που τολμώ να πω σε επίπεδο ευρωπαϊκό, πιθανώς να είναι και οι πρώτοι μαθητές σε αυτό το επίπεδο. Και εδώ πρέπει να σχολιάσουμε κάτι, γιατί γίνονται κάτι διαγωνισμοί και η Ελλάδα υποβάστηκε σε θέσεις, άκουσα κλπ. Εξαρτάται αυτοί οι διαγωνισμοί τι περιλαμβάνουν. Αν αυτοί οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν πειραματική φυσική, θα δικά μας τα παιδιά το ότι δεν έρχονται τελευταίοι ενώ έχουν μηδέν απασχόληση στο σχολικό τους βίο με πειράματα, είναι λογικό να φτάνουν, παίρνουν τελευταίες θέσεις. Και πάλι δεν τις παίρνουμε τις τελευταίες θέσεις, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, αν τους βάλουμε σε θεωρητικές ασκήσεις, αυτές που διαγωνίζουν σε πανελλήνιες εξετάσεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα ελληνόπαιδα θα διαπρέψουν, αν όχι πρώτη, δεύτερη θα βγαίνουν. Για τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Και αυτό αποδεικνύεται, ξέρετε πώς. Όταν γίνονται φοιτητές, οι φοιτητές οι δικοί μας όταν πηγαίνουν σε ξένους διαγωνισμούς διακραίνονται. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουν στις μέσα ενημέρωσης ότι, ξέρετε, η εκπαίδευση μας έχει και το πρόβλημα. Είναι θέμα στρατηγικής της εκπαίδευσης. Θέλουμε εκπαίδευση αυτή η οποία να προσεγγίζει τα νέα δεδομένα. Να την κάνουμε, να τη σχεδιάσουμε. Όχι να ζητάμε από ανθρώπους που έχει σχεδιαστεί μια εκπαίδευση παλιάς εποχής. Δεν λέω ξεπερασμένης, παλιάς εποχής. Τουλάχιστον δεν ακολουθεί το ρεύμα το ευρωπαϊκό. Δεν ακολουθεί το ρεύμα των κρατών που είναι προοδευμένα οικονομικά. Και αυτή η εκπαίδευση, τα δικά μας παιδιά, προφανώς δεν μπορούν να συναγωνιστούν σε αυτά τα αντικείμενα που κάνουν αυτά τα παιδιά. Ξέρετε κάτι. Πολύ παλιά, πάνω από 20 χρόνια, είχα επισκεφθεί τη Γερμανία και είδα το βιβλίο πρώτης λυκείου φυσικής της Γερμανίας. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι ένα βιβλίο φυσικής πρώτης λυκείου περιείχε αυτά τα λίγα πράγματα που χρειάζεται ο μαθητής και πείραμα. Δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα στο σχολείο τους οι Γερμανοί αυτό, αλλά με εντυπωσίασε. Τα βασικά. Τα βασικά πράγματα, όχι θεωρίες επί θεωριών. Ένα εισαγωγή στην έννοια, έναν ορισμό, το μαθηματικό τύπο και παρακάτω πειράματα. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, στα ελληνικά βιβλία βλέπετε θεωρίες να αναλύσουμε και ξέρετε όλα αυτά γίνονται, διότι δεν κάνουμε τελικά το πείραμα. Αν κάναμε το πείραμα, θα αποφεύγαμε όλα αυτά τα πράγματα. Εν κατακλείδη, θα σας έλεγα ότι το κομμάτι φυσικής στην Ελλάδα, ενώ ο κόσμος τη φυσική την βλέπει όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, αδικείται πάρα πολύ, διότι και οι καθηγητές που υπάρχουν στα σχολεία έχουν διάθεση να κάνουν δουλειά, αποδεικνύεται από αυτόν τον διαγωνισμό, και οι μαθητές έχουν διάθεση να ασχοληθούν. Δυστυχώς όμως το εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι, αυτό το σύστημα, όταν λέω εκπαιδευτικό σύστημα, εννοώ αυτό το σύστημα το οποίο οδηγούμε σε εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί ο στόχος τελικά κάποιου μαθητή είναι πώς θα μπει στο πανεπιστήμιο, όχι μόνο πώς θα διαβάσει και πώς θα μάθει. Τελικά το κομμάτι φυσικής χάνεται στον δρόμο και μας μένει ένα μάθημα με κάποιες βαρύτητες που εισάγει σε κάποιες πανεπιστημιακές σχολές της θετικής ή πολυτεχνικής κατεύθυνσης και ιατρικής. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Τι κάνει για να αναστρέψει αυτή την κατάσταση. Εδώ το παράδειγμα της Καβάλας πήρε την πρωτοβουλία να κάνει αυτόν τον πολύ... Το οποίο πράγμα που έχουμε την έγκριση και από το κεντρικό της Αθήνας. Δεν το κάνουμε ανεξάρτητα. Ναι, πήραμε ναι, και κάποια έγκριση και σήμερα μας υποστήριξαν κιόλας. Πρέπει να το πούμε και αυτό το πράγμα. Γενικότερα, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών τι κάνει για να αλλάξει αυτή την. Κοιτάξτε, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών είναι ένας σύλλογος ο οποίος. Λειτουργεί και ως σύμβουλος της πολιτείας, έτσι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό λειτουργεί ο σύμβουλος της πολιτείας, διότι δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσιοδικείου. Είναι ένας σύλλογος. Δεν είναι όπως το Εθνικό Επιμελητήριο, δεν είναι όπως το ΓΙΟΤΕ, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Συνεπώς, εκφράζει την άποψή του για τα θέματα φυσικής, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τα περιλαμβάνει, τα ακούει κάθε φορά ο εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αυτή που σχεδιάζει την πολιτική, μην λέμε ηγεσία και εννοούμε τον Υπουργό. Αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα είναι κατάλληλοι φορείς μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για παράδειγμα, το οποίο παίρνει τα δεδομένα που υπάρχουν στην εκπαίδευση και τα τροποποιεί κατάλληλα ώστε να εκμοντερνίζεται η εκπαίδευσή μας. Για παράδειγμα, ας πούμε, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή με εντυπωσιάζει, υπάρχει στην ύλη το κομμάτι που αφορά την έρευνα στο ΣΕΡΝ. Γιατί η τελευταία
λέξη στην φυσική είναι το CERN. Αυτό υπάρχει. Σκεφτείτε ότι έχουν μια αξιοπρεπέστατη, για να μην πω πάρα πολύ καλή παρουσία των Ελληνών επιστημόνων, κυρίως φυσικών, στο CERN. Έχω ήδη αντίληψη στο θέμα. Έχουμε βάλει, ας πούμε, στα σχολεία μας το τι γίνεται στο CERN. Έστω κάποια μαθήματα να γίνουν. Κάποια μαθήματα, δεν λέω να γίνει ολόκληρο αντικείμενο φυσικής, αλλά τουλάχιστον κάποια μαθήματα να μάθει ο μαθητής τι γίνεται στο CERN. Ξέρετε, κάναμε στην Καβάλα αρκετές εκδηλώσεις σαν Ένωση Ελλήνων Φυσικών από παλιά. Από το 2011. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις και εγώ προσωπικά είχα φροντίσει να έρθει το σχολείο του CERN στην Καβάλα και αυτή η έκθεση του CERN. Και είδα μια τρομερή ανάγκη του κόσμου να μάθει για το CERN, να μάθει το τι γίνεται στο CERN, τι είναι αυτό το CERN, τι είναι αυτό το πείραμα. Το ταινίο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει. Πολύ προθυμένες σχέσεις με το CERN. Πολύ προθυμένες. Από τις πιο προθυμένες που υπάρχουν. Προθυμένες σχέσεις με το CERN. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να έρθει πιο κοντά αυτή η υπόθεση στα σχολεία της Καβάλας. Υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί των σχολείων της Καβάλας με το ΙΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τις επιδιώκετε? Τις επιδιώκουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι, αυτό είναι βέβαιο. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, να υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, να μάθει. Σκεφτείτε ότι τότε σε εκείνη την εκδήλωση για το CERN, που ήταν στις 15 μέρες στην Καβάλα, το Summer School, λέτε. Όχι το Summer School, μιλώ για την έκθεση του CERN, έγινε το 2012 Φεβρουάριο μήνα. Είχαν επισκεφθεί, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, ας πούμε περίπου 4.000 κόσμος, μαθητές του περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως από την Καβάλα, είχαν τα σχολεία και από την Ξάνθη και από τη Δράμα. Δηλαδή ήταν ένα πανηγύρι εκεί στο χώρο που γινόταν αυτή η έκθεση. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει, αναμφίβολα. Εγώ θα λέγα ότι αυτή τη στιγμή όποιοι μας παρακολουθούν θα λέγαν, ας μας πει ο κύριος Μαγκαφάς τώρα τι είναι εντάχει το CERN. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ πέρα πάνω. Και το έλλειμμα εγώ το προσδιορίζω στο εξής. Ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες, έχουμε επιστημονικό προσωπικό μέσα στο CERN. Παρουσία της Ελλάδος μέσα στο CERN είναι εξαιρετική, που θα μπορούσαμε αυτό να το μεταλαμπαδεύσουμε στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, το CERN δεν είναι απλά μια φυσική που παράγεται στο CERN. Για να παραχθεί αυτή η φυσική, αναπτύσσεται μια τεχνολογία τριγύρω από αυτή τη φυσική, που είναι η αυριανή μας καθημερινότητα. Όπως συνηθίζω να λέω στο CERN, ό,τι εμπλέκεται στο πείραμα, ακόμα και μια βίδα, είναι η καλύτερη βίδα που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι γίνεται το πείραμα. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι το email ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο ενός τέτοιου πειράματος. Μα το web ανακαλύφθηκε. Το web, το διαδίκτυο. Και το εξελιγμένο διαδίκτυο τώρα, το grid internet, εκεί αναπτύχθηκε. Γιατί οι ανάγκες του πειράματος είναι τέτοιες που θέλει μεγάλη. Που υποχρεώνουν. Ακριβώς. Να δημιουργηθούν αρτηρίες δεδομένων που θα ανταλλάσσονται και θα επεξεργάζονται σε μακρινούς χώρους και θα ξαναγυρίζουν. Που και με τέτοια ταχύτητα. Ακριβώς. Που όλα αυτά αναπτύσσονται μέσα από την ανάγκη φυσικά. Η τεχνολογία αναπτύσσεται μέσα από την ανάγκη. Είναι από τα αρχαία χρόνια αυτό. Λοιπόν, να επαναλάβουμε να ξανάρθουμε. Νομίζω ότι όλα αυτά που ήταν και χρήσιμα και απολύτως σχετικά με το αντικείμενο. Να ξανάρθουμε εδώ. Διαγωνισμός πειραματικής φυσικής το Σάββατο 1 Απριλίου στην Καβάλα. Στο τρίτο λύκειο Καβάλας. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για άλλες συμμετοχές? Όχι, έχουν κλείσει οι συμμετοχές. Έχουν, αλλά η είσοδος είναι ελεύθερη, δηλαδή και κάποιος ο οποίος δεν μετέχει το παιδί του ή κάποιο παιδί που δεν, η ομάδα του σχολείου του δεν μετείχε, μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει πώς γίνεται. Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Είναι ανοιχτή η διαδικασία και θέλουμε να είναι ανοιχτή, γιατί άλλωστε, θέλουμε συμμετοχή στην ολική. Είναι ένα πανηγύρι φυσικής, κατά όπως λέτε, στην Αφίσα, έχει την πανηγυρική διάσταση. Είναι η χαρά της συμμετοχής και της. Και αυτής της πειραματικής διαδικασίας. Να δούμε πώς. Ακριβώς. Πρέπει να επισημάνω. Πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος? Ότι είχαμε πάρα πολλούς χορηγούς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι αυτή η διαδικασία είχε και ανθρώπους πάρα πολλούς οι οποίοι μετέχουν και συνεισφέρουν με κόπο βασικά, διότι τα οικονομικά, όπως ξέρετε, εξαιρετικά δύσκολα για όλους τους λόγους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι όλος ο κόσμος που θα συμμετέχει θα ευχαριστηθεί και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι μια πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου και της πόλης Καβάλας. Κύριε Μαγκαφά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιδεχόμαστε τον Αντώνη Κούφαλη, τον ένα από τους δύο συγγραφείς του έργου «Το ψωμί της Νινεβή»,
το οποίο μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο τετραήμερο, που ήταν αυτό το τετραήμερο και μόνο να πραγματοποιηθούν παραστάσεις στη Καβάλα, παρατείνεται αυτή η διαδικασία και έτσι θα υπάρχουν παραστάσεις στην Καβάλα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Διαφημίσεις και υποδεχόμενα στο στούντιο τον Αντώνη Κούφαλη. Το ψωμί της Νινεβή, λοιπόν, η παράσταση που υπογράφουν ο Αντώνης και ο Κωνσταντίνος Κούφαλης με τον Σταύρο Ζαλμά και τη Λίδα Πρωτοψάλτη, παρουσιάστηκε στην Καβάλα, όπως είχαμε πει προημερών, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Η παράσταση της Κυριακής πρόκειτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, να είναι η τελευταία και η παράσταση να συνεχιστεί από αυτή την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Αμαλία. Αλλά η πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, ο μεγάλος ενθουσιασμός, η αγάπη του κόσμου που αγάλιασε αυτή την παράσταση, υποχρέωσε την παραγωγή να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και έτσι το ψωμί της Νινεβή θα παρουσιαστεί στην Καβάλα, στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου και πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, ενώ την Κυριακή μια κλασική παράσταση Κυριακής 7 το απόγευμα. Είναι μαζί μας ο εις εκ των δύο συγγραφέων του έργου, ο Αντώνης Κούφαλης. Χαίρετε κύριε Κούφαλη. Καλησπέρα. Κύριε Κούφαλη, είστε χαρούμενος. Πολύ. Πολύ. Είστε χαρούμενος πολύ και εσείς και όλοι οι συντελεστές της παράστασης. Έτσι είναι ακριβώς. Ο κόσμος μας το έδωσε αυτό. Επέβαλε την επανάληψη, την παράταση μάλλον των παραστάσεων για τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή την Παρασκευή στις 24, το Σάββατο στις 25 και την Κυριακή στις 26 Μαρτίου. Και έτσι το ψωμί της Νινεβή θα συνεχίσει να ζυμώνεται μέσα στην εβδομάδα στη σκηνή του Αντιγόνη Βαλάκου με τους ίδιους συνεργάτες. Ένα ψωμί που αφορά την προσφυγική κρίση, αφορά το δράμα των προσφύγων και όπως δήλωσε σε μια συνέντευξη του συντηρητικού σταθμού ο Σταύρος Ζαλμάς, είναι μια παράσταση που συνεχίζεται και εκτός θεατρικής αίθουσας. Δηλαδή είναι μια αφορμή για να δει ο θεατής αλλιώς το πρόβλημα το οποίο ούτως ή άλλως βιώνει καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά γύρω του. Οι θεατές το αισθάνονται αυτό. Και το έχουν γράψει και στην Αθήνα και στον Πειραιά και μας το έχουν πει ότι βγαίνοντας από την αίθουσα αισθάνονται ότι παίρνουν μαζί τους τις εικόνες του πολέμου, τη φρίκη της προσφυγιάς και τις τρομακτικές εικόνες στα ελληνικά παράλια. Έχουμε πει ότι αυτό δεν είναι ένα έργο, δεν είναι μια παράσταση που θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά που σε βάζει να ξανασκεφθείς τη θέση σου, τη στάση σου απέναντι σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που βρίσκεται μπροστά μας εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και που λέγεται προσφυγικό. Κύριε Κούφαλη, η παράσταση αυτή συνάντησε ενθουσιώδη ανταπόκριση και στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου πρωτοπαρουσιάστηκε. Συγκρίνοντας λίγο την ανταπόκριση και το ρόλο του θέατρου, του κοινού στον Πειραιά και εδώ. Οι αντιδράσεις είναι ίδιες. Είναι ίδιες. Απλώς στην Καβάλα υπάρχει η μεγαλύτερη θέρμη που έχω την εντύπωση ότι συνδέεται περισσότερο με τα δικά μας πρόσωπα και τη σχέση, αυτή την άρρηκτη σχέση που έχουμε με την πόλη μας στην Καβάλα. Και στον Πειραιά γινόταν το ίδιο πράγμα. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα έρχονται για να δουν και το έργο που έγραψαν ο Αντώνης και ο Κωνσταντίνος, έτσι. Κακά τα ψέματα. Ναι, ξέρετε κάτι, η αγάπη, η συμπάθεια δεν χαρίζεται, κατακτιέται, ναι, κερδίζεται. Ναι. Και κερδίζεται ακόμη περισσότερο όταν στο βάθος, στο υπέδαφος υπάρχει ειλικρίνεια. Νομίζω ότι αυτή είναι η σχέση μας με την πόλη μας, με τους ανθρώπους της.
Και δεν μπορείς παρά να είσαι μόνο ευγνώμων για αυτή τη σχέση και αυτή τη συμπεριφορά του κόσμου. Αυτό που βλέπουμε τις τέσσερις μέρες παραστάσεων, δηλαδή να κατακλείζεται το θέατρο από κόσμο και να παρακολουθεί κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα, μα με κομμένη την ανάσα πραγματικά. Αυτά που συμβαίνουν στη σκηνή ο κόσμος είναι πράγματα που χαίρεσαι να τα διαπιστώνεις και να τα απολαμβάνεις. Είναι απόλαυση, πιστέψτε με. Στον Πειραιά υπήρχε το εξής φαινόμενο. Η παράσταση τελείωνε και ο κόσμος δεν έφευγε από τις θέσεις του. Παρέμενε για 5-10 λεπτά. Αισθανόταν την ανάγκη να πάρει μια αναπνοή, μια ανάσα και να αρχίσει να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, γιατί η σκηνή ήταν στον επάνω όροφο του Δημοτικού Θεάτρου, για να βγει στην δροσιά της πλατείας του Πειραιά, όπου βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο, και να ανασάνει μετά από αυτό το οποίο είχε δει. Έχω όμως την αίσθηση ότι και η Καβάλα και ο Πειραιάς είναι κοινοί τόποι που συνδέονται με αυτό που λέγεται προσφυγικό, γιατί είναι δύο πόλεις που σε διαφορετικές εποχές έχουν βιώσει, έχουν δει, έχουν ζήσει, όπως λέμε, αυτό το συγκλονιστικό φαινόμενο. Και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο και στη Καβάλα και στον Πειραιά και αλλού η ανταπόκριση του κόσμου, των καθημερινών ανθρώπων στο δράμα αυτό ήταν συγκινητική και ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Άνθρωποι εδώ δίπλα, στη Νέα Καρβάλη, ξύπνησε η συλλογική μνήμη. Ναι. Ήταν η μνήμη, ναι. Δεν ήταν η μνήμη των κατοίκων που σήμερα κατοικούν στη Νέα Καρβάλη, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πρόσφυγες, αλλά ήταν η μνήμη των παππούδων και των γιαγιάδων που βγήκε στην επιφάνεια. Οι πρωταγωνιστές πώς το ένιωσαν αυτό, πώς ένιωσαν αυτή τη θέρμη του κοινού της Καβάλας? Είναι ενθουσιασμένοι. Ήταν κάτι που το περίμεναν, το προσδοκούσαν? Πάντα το περιμένεις και πάντα περιμένεις, το εύχεσαι. Και, ναι, αλλά και, δεν είναι σίγουρο. Αλλά υπάρχει και μια επιφύλαξη. Μα δεν είναι σίγουρο ότι θα το κερδίσεις από την πρώτη στιγμή. Για να το κερδίσεις πρέπει να πείσεις τον άλλον ότι αυτό που κάνεις έχει μια αλήθεια. Δεν ξεγέλιεται πια ο θεατής. Είναι τόσο ενημερωμένος, τόσο πληροφορημένος. Παρακολουθεί πράγματα από το διαδίκτυο, από τα ανεβάσματά του και τα κατεβάσματά του στην Αθήνα, από τα διάφορα μέσα που του παρέχουν πληροφορία. Δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις τον κόσμο με τίποτα, πιστέψτε με. Και όταν εισπράττει ειλικρίνεια και βάθος ερμηνείας, αυτό πραγματικά θέλει να το ανταποδώσει. Ο Σταύρος και η Λίδα το ένιωσαν, είναι ευγνώμονες γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάγαμε όλες αυτές τις μέρες, ότι αυτή η υποδοχή είναι ουσιαστικότερη, είναι βαθύτερη από αυτή που περιμένει ένας καλλιτέχνης από έναν θεατή ή από το λεγόμενο κοινό, το θεατρικό κοινό. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι μια σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους καλλιτέχνες και στους θεατές. Είναι πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό και πραγματικά εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Καβάλα το ψωμί της Νινεβή. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το έργο. Ναι. Είναι μια παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Σας κάλεσε να γράψετε ένα έργο για την προσφυγική κρίση. Εν λευκό. Εν λευκό. Τονίζω αυτό. Εν λευκό. Από εμπιστοσύνη στο έργο μας, στο καλλιτεχνικό μας παρελθόν και στη δουλειά μας. Ο Νίκος Διαμαντής μας κάλεσε να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο θα αφορά το προσφυγικό με ελεύθερο πεδίο δράσης και σκέψης και να το παραδώσουμε σε ένα χρονικό όριο προκειμένου να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων του Πειραιά που αφορούσε το προσφυγικό. Όλες οι εκδηλώσεις είναι εικαστικές, είναι εκδηλώσεις λόγου κλπ. Η μόνη θεατρική εκδήλωση είναι αυτή, το ψωμί της Νινεβή. Και γράψαμε αυτό το έργο μετά από, όχι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά με κοπιώδη προσπάθεια, με πολλή σκέψη, με πολλή αγωνία, γιατί ταυτόχρονα έτρεχε αυτό που γινότανε στα παράλια τα ελληνικά, στα ελληνικά νησιά. Αντιμετωπίζαμε μια συγκλονιστική επικαιρότητα η οποία μας καπέλωνε μέρα με την ημέρα. Πώς εύκολο είναι να γράφεις όταν στο μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη μπροστά στο θέμα? Είναι τρομερό. Αυτό το είπα και άλλη μια φορά. Φύγαμε από την Ελλάδα και πήγαμε έξω από την Ελλάδα σε μια μακρινή χώρα όπου καθίσαμε να ταξινομήσουμε τις σκέψεις μας και να βάλουμε το πράγμα έξω από αυτό που λέμε επικαιρότητα. Και έτσι προέκυψε το γεγονός ότι το ψωμί της Νινεβή εξελίσσεται έξω από το Μόναχο στην Δημοκρατία της Γερμανίας
Και οι ήρωες δεν είναι από τη Συρία, αλλά είναι από το Ιράκ. Και με αυτόν τον τρόπο πήραμε μια πρώτη απόσταση από την φλέγουσα, τη φλεγόμενη, όπως θέλετε πείτε το, επικαιρότητα που εξελισσότανε στο ελληνικό τοπίο. Και έτσι έγινε το έργο που είδατε. Όπου... Στην υπόθεση ναι, τώρα. Ναι. Είναι δύο πρόσφυγες. Ναι. Είναι ο Σαμίρ και η Νούρ. Ναι. Από το Ιράκ. Από το Ιράκ. Από το Ιράκ. Και μάλιστα από δύο διαφορετικές τάξεις κοινωνικές, ναι, έτσι. Ναι. Η Νούρ είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, σωστά. Σωστά, πολύ σωστά το λέω. Ενώ ο Σαμίρ είναι ένας φούρναρης, ένας άνθρωπος καθημερινός. Ένας λαϊκός άνθρωπος, ναι. Και αυτοί, οι δυο οι άνθρωποι, ξεριζωμένοι με διαφορετικό τρόπο και κάτω από άλλες καταστάσεις, βρίσκονται μαζί στην ίδια βάρκα και θαλασσοπνίγονται για να βγουν στην ακτή... Της Εφταλούς. Ναι. Και αυτό είναι που τους ενώνει. Αυτό που τους ενώνει είναι καταρχάς η κοινή καταγωγή, η κοινή ρίζα. Προέρχονται από την Μοσούλη. Η Μοσούλη βρέθηκε ένα χρόνο μετά το γράψιμο του έργου και το ανέβασμά του στην καρδιά της επικαιρότητας, με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς που πραγματικά την διέλυσαν. Και έτσι βρεθήκαμε πάλι στην επικαιρότητα χωρίς να το επιδιώξουμε. Γιατί η Μοσούλη ένα χρόνο πριν ήταν ένα άγνωστο τοπίο στην επικαιρότητα. Φτάνουν λοιπόν από την Μοσούλη στην Γερμανία, εγκαθίστανται προσωρινά στο Μόναχο και έξω από το Μόναχο σε ένα προάστιο θα περάσουν από μία επιτροπή η οποία θα τους εξετάσει για να δει εάν είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτό που λέμε πολιτικό άσυλο, να πάρουν την γερμανική τους ταυτότητα. Και μέσα σε αυτό το χρονικό όριο που οι δύο άνθρωποι, ο Σαμίρ και η Νούρ, περιμένουν την επιτροπή σε έναν χώρο πολιτιστικό, θα ανατρέξουν στις τρομερές ζωές τους, σε αυτά που άφησαν πίσω τους, στα ερείπια που άφησαν πίσω τους, στους ανθρώπους τους που έχασαν, που τους είδαν να δολοφονούνται, να βιάζονται, με τον πιο απεχθή τρόπο. Αυτό θα τους φέρει κοντά, αλλά θα αποκαλύψει ένα τρομακτικό μυστικό που κρύβεται πίσω από το παρελθόν του Σαμίρ. Και ενώ αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, πραγματικά τρελαμένοι, πραγματικά εξουθενωμένοι από αυτά που έχουν ζήσει, θα αισθανθούν την ανάγκη να κατασπαράξει ο ένας τον άλλον, είναι αυτό που τελικά υπερβαίνει το όριο το ανθρώπινο, η αγάπη, η λύσα θα έλεγα για τη ζωή, που τους κάνει να σφίξουν τα χέρια, να δώσουν στα χέρια σε αυτό το φινάλε, ας μην το αποκαλύψουμε όλο, το οποίο το είδατε εσείς, το θυμάμαι, που προκαλεί αυτή την αναστάτωση στον κόσμο και συγχρόνως του δίνει μέσα, του θεατή, μια γλύκα, μια ισορροπία στο δράμα που έχει βιώσει λίγο πριν. Και υπάρχει ένα όχημα για την κοινωνικοποίηση ποδοσφαιρικού επίπεδου, ναι, η Bayern Μονάχου. Η Bayern Μονάχου. Η οποία είναι ομάδα η οποία, ναι, είναι σημείο αναφοράς. Υπήρξε σημείο αναφοράς των μεταναστών. Δεν την βάλαμε τυχαία. Πρέπει να σας πω. Είναι ομάδα που διώχθηκε, ναι, ναι, από τον ναζισμό, που ταλαιπωρήθηκε και τη μεγάλο κλαμπ σε μικρές κατηγορίες ακριβώς γιατί διώχθηκε Γιώργο λόγω του Εβραίου Προέδρου της. Θέλω να πω ότι είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Καθόλου, καθόλου κύριε Σπιτσέρη, και πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το υλικό που περνάει μέσα από το έργο και το οποίο το βλέπετε να το καταβροχθίζει ο χρόνος, και είναι πάρα πολύ το υλικό που αφορά το Ιράκ και τη Γερμανία, είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που κάναμε με τον Κωνσταντίνο για δύο ολόκληρους μήνες. Αυτό το κάνουμε σε όλα τα έργα. Εδώ, επειδή είναι ιστορικά τα στοιχεία, θρησκευτικά κλπ. Οφείλαμε να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και πιο εξονυχιστικοί στον έλεγχό μας και στην έρευνά μας. Αυτά τα στοιχεία όταν τα μαζεύουμε, τα αξιοποιούμε με αυτόν τον τρόπο ώστε να λιώνουν μέσα στο κείμενο. Γιατί ο θεατής δεν πρέπει να ξέρει, να ακούει ποια είναι η Bayern, ποια είναι η ιστορία της, ποιος είναι ο πρόεδρός της, αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία τα οποία δώσατε πριν από λίγο, αλλά πρέπει η Bayern να περνάει σαν ένα δραματουργικό στοιχείο που βοηθάει τη δράση των δύο προσώπων. Αυτό νομίζω το πετύχαμε, ανεξαρτήτως αν σας άρεσε ή όχι το έργο, να υπάρχουν ιστορικά στοιχεία από τις δύο χώρες του παρελθόντος αλλά και του πρόσφατου παρελθόντος που απεικονίζουν την πραγματικότητα.
μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι η Bayern, η ομάδα, το ποδόσφαιρο, ένα λαϊκό στοιχείο που είναι πολύ λογικό. Ένας φούρναρης, ο Σαμίρ. Να το χρησιμοποιεί για να ενταχθεί. Ακριβώς, για να ενταχθεί. Βλέπετε ότι η κορυφαία στιγμή του είναι όταν το αφεντικό του, ο Ότο, τον παίρνει μαζί του στο γήπεδο. Σε αυτό το γήπεδο σαμπρέλα που βρίσκεται στο Μόναχο. Όσοι έχουν πάει στο Μόναχο το ξέρουν. Και συμπαρασύρει και την Ουρ στους συμπαρασύρει στην Ουρ γιατί. Στους πανηγυρισμούς όπως θα προσέξατε, η Ουρ τσιμπολογάει το ψωμί που αυτός έχει φτιάξει με τη μελάσσα και όπως το τσιμπάει, του λέει αυτή τη φράση που αγαπάμε πάρα πολύ, ότι αυτό το ψωμί σου μυρίζει την αλήθεια. Αυτό είναι, δεν είναι ίσως το όριο προσέγγιση των δύο ηρών, αλλά είναι ένας ιστορικός συμβιβασμός ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που επιλέγουν να μην σκοτώσει ο ένας τον άλλον πάνω στη σκηνή, αλλά να πορευθούν μαζί για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πάντως φτάνουν σε ένα αιχμιακό σημείο. Φτάνουν στο σημείο που λίγο ακόμη θέλει για να έχουμε έναν φόνο πάνω στη σκηνή. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα φυσικά, γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό, πολύ κραυγαλαίο και πολύ προβλέψιμο να το κάνει κανείς. Το θέμα είναι πως βγάζεις αυτούς τους δύο ανθρώπους από αυτά τα ερείπια τα οποία συσσωρεύονται πάνω τους, πως τους βγάζεις και πως τους αποδίδεις στον θεατή με έναν τρόπο που να πριτανεύει το μυστικό, η αγάπη της ζωής, της ίδιας της ζωής. Κύριε Κουφαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ξαναλέμε λοιπόν ότι το ψωμί της Γενεβή παρουσιάζεται και πάλι στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Ναι. Την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9 το βράδυ. 24 και 25 Μαρτίου. 24 και 25 ναι. Μαρτίου, ανήμερα της Ελληνικής Επιτείου. Μπολική ημέρα κιόλας για... Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάνει... θυμάμαι ότι έχουμε κάνει άλλη μια φορά μια παραγωγή του ΔΠΘ 25 Μαρτίου, όπου κόντεψε να καταρρεύσει το κτίριο από την Πολυκοσμία και τότε είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία για να βγάλουν τον κόσμο έξω. Ήταν η Φτωχή και Άγιοι του Παπαδιαμάντη. Μια παράσταση που ήταν οριακή και εμβληματική για το ΔΠΘ της Καβάλας. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος, γιατί για τον κόσμο έχουν μείνει εδώ. Και την Κυριακή 26 στις 7 το απόγευμα. 7 το απόγευμα, για να το χαρεί ο κόσμος της Κυριακής. Ώρα Κυριακάτικη. Ναι. Είναι η ιδανική ώρα θεάτρου παντού, σε όλο τον κόσμο. Κύριε Κουφαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την παράσταση αυτή που συνεχίζεται. Και καλά. Με την ολοκλήρωση από εδώ των παραστάσεων, συνεχίζεται η πορεία της παράστασης στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη. Από τις 30 Μαρτίου. Από τις 30 Μαρτίου. Ναι. Θα ξεκινούσε από τις 23. Ναι, αλλά είναι η Καβάλα μας επέβαλε και μας ζήτησε να μείνουμε άλλες τρεις μέρες. Η προπόληση των εισιτηρίων πώς πάει? Πηγαίνει εξαιρετικά, αλλά καλό θα είναι ο κόσμος να σπεύσει να βγάλει εισιτήρια. Να μην έχουμε αυτό που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα. Θα είναι πολύ άσχημο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κουφαλή, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Στο σημείο αυτό, ακόμη μια εκπομπή Πριν News ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά.